Συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς το πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων του ΦΟΣ και της ΕΨΙΛΟΝ ΤΑΦΝΗ σε χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Στηρώθηκαν, εμβολιάστηκαν, αποπαραστώθηκαν, καταγράφηκαν και σημάθηκαν ηλεκτρονικά περισσότερα από 205 αδέσποτα ζώα μέχρι και σήμερα. Το πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων του Φιλοζωικού Μυλού Σερών και της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης ETN γίνεται σε χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, στο χώρο συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Γεωργίας. Σαν να νικήσκω, τον βλέπετε εδώ στην είσοδο, επομένως από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα βρισκόμαστε εδώ. Και μπορεί κάποιος κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο του Συλλόγου να το δώσουμε τώρα άλλη μια φορά, αν και όλα αυτά έχουν ανέβει. Είναι το 6989-860-166. Μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού για τα αδέσποτα όμως ζώα τα οποία φροντίζουν οι κάτοικοι στις διάφορες περιοχές. Το σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε αυτή τη φορά, για να ξέρουν οι συμπολίτες μας, είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα, επειδή ο χώρος είναι στην περιφέρεια, ανήκει εδώ, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, να προσκομίσουμε ζώα από όλες τις περιοχές που ανήκουν, δηλαδή από όλους τους Δήμους, και η πρόσκληση έχει γίνει προς όλους τους Δήμους. Σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Δήμος Βυζαλτίας έχει βάλει και πάλι αυτοκίνητο για τη μεταφορά των ζώων της επικράτειάς του. Σημαντικό ότι και ο Δήμος Συντικής πρόκειται να κάνει το ίδιο. Έχει ενημερωθεί και ο Δήμος Αμφίπολης και μάλιστα σήμερα θα έχουμε εδώ και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να δει το πρόγραμμα και να μπορέσει και αυτός του χρόνου, αν θέλει, να το φιλοξενήσει. Γίνεται δηλαδή μια πολύ σημαντική προσπάθεια ενημέρωσης όλων των αρμοδίων που ασχολούνται με το θέμα των αδέσποτων. Βεβαίως, καθημερινά οι εθελοντές όχι μόνο καταμετρούν, αλλά οι γιατροί, ξέρετε, βάζουν microchips σε όλα τα ζώα που έρχονται εδώ. Επομένως, γίνεται μια πολύ σημαντική καταγραφή. Αυτά τα ζώα χωρίζονται ανάλογα με τις περιοχές από που έχουν έρθει και εκεί θα δοθούν και αντίστοιχες καταστάσεις στους Δήμους όπου ανήκουν. Μέχρι τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 300 ζώα, αλλά τον ακριβή αριθμό δεν μπορώ να σας τον πω αυτή τη στιγμή. Το πρόγραμμα θα κρατήσει μέχρι τις 20 του μηνός. Και αισιοδοξούμε να ξεπεράσουμε τα 500 ζώα. Η καθημερινή ενεργή συμμετοχή εθελοντών και πολιτών γεμίζει χαρά και ικανοποίηση τους εθελοντές του ΦΟΣ και μέσα από την καρδιά τους ευχαριστούν όλους για την προσφορά τους σε αυτό το σπουδαίο κοινωνικό έργο. Μπορούν ασφαλώς, αν υπάρχουν αδέσποτα τα οποία μπορούν να περισυλλέξουν. Όμως, φανταστείτε, αυτό είναι λίγο οικονομικά σύμφορο για αυτούς με τα αυτοκίνητα και τις βενζίνες. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει ο κάθε Δήμος να βοηθήσει τους πολίτες του και να μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτό το δωρεάν πρόγραμμα. Ο στρατός σας βοηθάει. Είναι ανεπισήμως, νομίζω, ναι. Αλλά είναι πάλι εθελοντές φιλόζωοι, πολίτες, που επειδή εκεί που υπάρχουν και είναι διορισμένοι, εκεί που δουλεύουν, βλέπουν αυτά τα δέσποτα. Αυτά είναι τα δέσποτα από μια στρατιωτική περιοχή του Δήμου Συντικής. Το φυλάκιο του Ιστάμπη, αν δεν κάνω λάθος, εκεί πέρα το φέρανε λοιπόν από εκεί. Εκεί έρχονται από όλες τις περιοχές. Να ευχαριστήσω πολύ τους κυνηγητικούς λόγους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Όλοι συνέδραμαν και στήριξαν οικονομικά το πρόγραμμα των στηρώσεων φέτος, γιατί δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Φέτος η οργάνωση δεν μας είχε τη δυνατότητα να μας προσκομίσει microchip και αντιληστικά ποτέ τα πήρε ο σύλλογος με τη βοήθεια αυτή που είχαμε. Και οι πολίτες, βέβαια, που σε κάποια ζώα και αυτοί συνδράμουν όσο μπορούν. Ευχαριστούμε τους κυνηγητικούς λόγους Περιφερειακής Ενότητας Σερών, οι οποίοι συνέδραμαν οικονομικά στη στήριξη του προγράμματος αυτού. Φέτος δεν είχαμε τη δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση ETN να έχουμε microchip και εμβόλια, επομένως τα προπληρώσαμε εμείς ως σύλλογος και βοηθάν όσο μπορούν διάφοροι φορείς, όπως οι κυνηγητικοί σύλλογοι που σας είπα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουν και είμαστε ευγνώμονες. Επίσης, οι πολίτες συνδράμουν όσο μπορούν στο κάθε ζώο που προσκομίζουν. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καραμούτσο, διευθυντή της Κωστοπουλίου Στέγης, που μας βοήθησε να κατασκευάσουμε το χειρουργικό μας τραπέζι, έτσι ώστε να έχουμε δύο για να μπορούν να λειτουργήσει η ομάδα των γιατρών. Και επίσης, έχουμε και εθελοντή Έλληνα κτηνίατρο που καθημερινά έρχεται και βοηθάει εδώ και συνδράμει και αυτό στην επίτευξη όλου αυτού του έργου. Μας βλέπετε ότι υπάρχει συνεργασία εξαιρετική προς όφελος πολιτών και ζώων.